Σας προτείνουμε ένα όμορφο παιδικό βιβλίο, εξαιρετικά χαριτωμένο, με τίτλο «Ο φίλος μας ο Νάσος». Συγγραφέας του είναι η Ρο Παπαδοπούλου. Είναι νηπιαγωγός, μητέρα και διαπραγματεύεται με ένα πρωτότυπο τρόπο το θέμα του δυσλεκτικού παιδιού. Η Αγγελική Δελεχά έχει κάνει μια εξαιρετική εικονογράφηση και «Ο φίλος μας ο Νάσος» είναι στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση στα Μούλη, 210-52-38-305. Βαγγέλης Φακιανάκης στην επιλογή της μουσικής, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τις ευχές σας, τις αιτήσεις σας για εκπομπές και θέματα. Μας δίνετε και εσείς ιδέες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πρόσωπο που περιμένει μιμητές. Είναι ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας παραμένει μια μεγάλη μορφή όχι μόνο του πολιτικού αλλά και του πνευματικού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα παραμένει στη θέση της καρδιάς μας εκεί που είναι, σε αντίθεση με πάρα πολλούς άλλους κυβερνήτες οι οποίοι έχουν περάσει στη λύθη ή τα ονόματά τους έχουν απλά γραφτεί στα βιβλία, χωρίς να σημαίνει αυτό πολλά πράγματα. Τι σήμαινε ο Καποδίστριας, φίλοι μας, για την επαναστατημένη Ελλάδα και τι τραγωδία υπήρξε η δολοφονία του για τον νεοσύστατο τόπο? Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε και το ξέρουμε καλά. Μία από τις διαπρεπέστερες πολιτικές μορφές της Ευρώπης του καιρού και πνεύμα φωτισμένο ο Καποδίστριας ενσάρκωσε με τις κυβερνητικές του αρετές την αναγεννητική προσπάθεια εθνικής χειραφέτησης της πατρίδας μας. Γνωρίζουμε άραγε πως εκτός από την καριέρα του, την διπλωματική στην Ελλάδα, άφησε το χνάρι του βαθιά και σε μια άλλη χώρα, την Ελβετία. Ο κύριος εμπνευστής της ελβετικής ουδετερότητας ήταν ταυτόχρονα και ο άνθρωπος που κατάφερε να προσαρτήσει στην ελβετική συμπολιτεία τα καντόνια της Γενέβης και της Λοζάνης, νικώντας κατά κράτος τον τρομερό άρχοντα της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην μεταναπολεόντια εποχή, τον Μέτερνιχ. Στα δικά μας όμως είναι γνωστό ότι η ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους αρχίζει επίσημα όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας αποβιβάζεται στον Αύπλιο και αποδέχεται την πρόταση να αναλάβει το τιμόνι της χώρας. Κι έτσι από τα μεγαλοπρεπή σαλόνια των ευρωπαϊκών αυλών βρίσκεται ως διαμαγεία σε μια χώρα που παράδερνε σε χαοτική κατάσταση έπειτα από την εξαντλητική επανάσταση. Ως ψάρι εις το δίχτυς παράζει εις πολλούς κινδύνους ακόμα η ελληνική ελευθερία. Μου εδώσατε τους χαλινούς του κράτους, τίνος κράτους. Μετρούμε εις τα δάκτυλα την επικράτειά μας. Διαμαρτύρεται στον Γεωργάκη Μαυρομιχάλη αμέσως μετά τον ερχομό του. Τον ελληνικό κράτος δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί από την υψηλή πύλη και οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιθυμούν την πλήρη ανεξαρτησία του. Ο νέος κυβερνήτης έχει πολυμέτωπο αγώνα να δώσει τόσο στον διπλωματικό όσο και τον στρατιωτικό στίβο ώστε να δικαιώσει τις θυσίες και το αίμα των Ελλήνων.
Για τον Καποδίστρια μιλά ο Θεοφάνης Μαλκίδης, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από πρόσφυγες γονείς. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά και κοινωνιολογία και είναι διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, η οποία το 2007 αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Ένας μελετητής της ιστορίας μας. Τον ακούμε να μιλά για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Σκέφτομαι οδηγώντας ή πετώντας ή βρίσκομαι σε άλλα μέσα μεταφοράς προκειμένου να έρθω ενώπιον σας. Αυτός λοιπόν ο μοναχικός δρόμος όμως έχει και πρότυπα. Έχει ιδέες, έχει οράματα, έχει ιδανικά, έχει σκέψεις, έχει παρατηρήσεις, έχει σχόλια, έχει απόψεις, έχει πολλά ιερά, σπουδαία, σημαντικά. Γι' αυτά είμαστε πλασμένοι. Η φράση που με εμπνέει είναι η εξής: δεν έχω κανένα πολιτικό δεσμό, μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αυτό το λέει ο Σεφέρης. Φαντάζομαι δεν είναι ρατσιστικό να το πούμε κι εμείς. Δεν είναι εθνικιστικό. Δεν είναι αυτό το οποίο χάσαμε ως ιδέα, ως κουλτούρα, ως πατρίδα, ως έθνος, ως λαός, ως κράτος, ως χώρα, ως κοινωνία, ως οικογένεια, ως σχολείο, ως ενορία. Τα βάζω όλα μαζί. Πώς το έλεγε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, όλα δικά μας είναι. Προχτές ένας μου λέει, ξέχασες να πεις αυτό που είπε ο Διάκος, ότι εγώ γεννήθηκα Γρεκός και Γρεκός θα πεθάνω. Είπα για Ρωμιοσύνη, για Ρωμανία, για Ελληνισμός, όλα τα ονόματα που μας έδωσε η ιστορία, λησμόνησα αυτό, το λέω σήμερα. Όταν μου πρότεινε αυτό το θέμα, ήξερε και ξέραμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα, για να μην πω κενό. Εδώ δεν ήρθαμε για να ξύσουμε πληγές, ούτε για να κάνουμε αυτοκριτική, αυτολύπηση που είναι σε άλλη υπόθεση. Ενδεχομένως είναι και έξω από την παράδοσή μας. Η παράδοσή μας έχει αυτή τη σοφή κουβέντα για την οποία ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον εθνικό ύμνο. Είναι ο μοναδικός ύμνος στον κόσμο που είναι αφιερωμένος στο υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου, την ελευθερία. Δεν υπάρχει πουθενά κανείς άλλος εθνικός ύμνος αφιερωμένος στην ελευθερία. Ψάξα να το δείτε. Η υπόλοιπη εθνική ύμνη είναι «Τι ωραίος λαός που είναι ο Σουηδικός», «Η Γερμανία πάνω απ' όλα» και φυσικά άλλα τα οποία δεν χρειάζεται και δεν έχουμε τον χρόνο να επεκταθούμε. Το δεύτερο που πάει με την ελευθερία, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της παράδοσης μας, είναι η μετάνοια. Αλλά όχι με την έννοια την πνευματική αποκλειστικά. Είναι η έννοια της μεταστροφής του νου. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Α, όποιος έχει πάει στον Ναύπλιο, αυτή η πόλη έχει μια διαφορετική πολιτισμική αξία και ένα φορτίο που είναι πολύ δυνατό. Όποιος έχει πάει στη γωνία όμως του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί που δολοφονήθηκε το 1831 ο Καποδίστριας, μπορεί να καταλάβει πολλά. Να ξεκινήσω με τα ερωτηματικά που εμένα με ενδιαφέρουν. Με ενδιαφέρουν και ως άνθρωπο, με ενδιαφέρουν και ως άνθρωπο ο οποίος θα αφήσει πίσω κάποια αγαθά, άειλα και υλικά. Πώς θα ήταν η πατρίδα μας αν δεν δολοφονούνταν ο Καποδίστριας? Πώς θα ήταν η πατρίδα μας,
η Ελλάδα θα ήταν Ελβετία? Θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Θα μπορούσε η χώρα μας, η πατρίδα μας, το κράτος μας να έχει οικονομική πολιτική? Το βάζω επειδή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όλοι έχουν γίνει οικονομολόγοι πλην εξαιρέσεων. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το γεγονός πώς θα ήταν η πατρίδα μας αν δεν δολοφονούνταν ο Καποδίστριας, αν θα είχαμε αγροτική πολιτική. Όλοι και όλες ξέρετε την ιστορία με την πατάτα. Η πατάτα δεν είναι αστικός μύθος του Καποδίστρια. Η πατάτα είναι μια μεγάλη αγροτική, ιδιαίτερη προσφορά, εθνική θα την ονόμασα και θα την ονομάζαμε σήμερα, η οποία είναι αφορμή και αξία και προσφορά αυτού του ανθρώπου. Να αρχίσω όμως αυτή την κουβέντα, αυτή τη συζήτηση, αυτή τη συνομιλία και αυτό το διάλογο μεταξύ σας και μεταξύ μας, κάνοντας ορισμένες ουσιαστικές παρατηρήσεις κατά την άποψή μου. Το πρώτο είναι, υπάρχει κάποιος άλλος στην ελληνική ιστορία που έμεινε με το όνομα κυβερνήτης? Όλοι οι άλλοι είναι πρωθυπουργοί. Και ορισμένοι έχουν και το προσωνύμιο εθνάρχες, καλός, κακός για άλλους, αλλά στην ουσία, στην πράξη, στην ιστορία, ο μοναδικός που έμεινε με το προσωνύμιο κυβερνήτης ήταν ο Καποδίστριας. Να πάμε στη δεύτερη παρατήρηση που πάρα πολλοί λένε, μα κυβέρνησε ολοκληρωτικά. Σας πληροφορώ, το γράφει μέσα σε πάρα πολλές επιστολές, όταν ήρθε στο Ναύπλιο, ένιωσε ντροπή που ανήκε στο ανθρώπινο γένος με αυτά που αντίκρισε. Ορφανά και χείρες που ζητούσαν από τον κυβερνήτη να αναστήσει τους αγωνιστές του 21. Νομίζαν ότι είναι Άγιος. Νομίζαν ότι είναι ο Θεός. Νόμιζαν ότι μπορεί να αναστήσει τους δικούς του ανθρώπους. Να πάμε και πιο πέρα. Πριν όμως να πάμε εκεί, θα σας κάνω μια παρατήρηση που εμένα με εμπνέει, γιατί μου δίνει και, ξέρετε, ο άνθρωπος για να κινηθεί, πολύ όμορφα το λέει πάλι ο Σεφέρης, αν κόψεις ένα κομμάτι από το παρελθόν σου, είναι σαν να κόβεις ένα κομμάτι από το μέλλον σου. Διαβάστε, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γράφει αυτός ο σπουδαίος ποιητής. Αυτό ίσως είναι το πρώτο μου βιβλίο στη ζωή. Το Υπουργείο τότε λεγόταν Εθνικής Παιδείας, τώρα λέγεται πρώην Εθνικής. Αυτό το βιβλίο μου το δώσανε πρώτη δημοτικού. Είναι 41 χρονών βιβλίο και είναι για τον Καποδίστρια. Τέτοια βιβλία δίνανε στα παιδιά τότε. Σήμερα αν αναζητήσετε, θα σας κάνω μόνο μία παρέμβαση για να μην επεκταθώ, στο βιβλίο της 6ης Δημοτικού, γιατί ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και αρκετοί εκπαιδευτικοί, ψάξτε να βρείτε πόσες λέξεις, όχι σελίδες, πόσες λέξεις αφιερώνουν στον Καποδίστρια. Θα επανέλθω. Ερχόμενος λοιπόν σε αυτά εδώ τα οποία σας είπα, όταν ο Κολοκοτρώνης του είπε «Πώς είσαι ντυμένος έτσι αγαπητέ κυβερνήτη», «Πώς είσαι ντυμένος», φορούσε χειρότερα ρούχαρα από τους λακέδες που τον υπηρετούσαν. Οι λακέδες ήταν οι υπηρέτες που ήταν μαζί του. Όταν πήγε μια φορά έξω από τον Ναύπλιο και έκανε μια περιοδία, στρώσανε χαλιά για τον υπηρέτη και όχι για τον Καποδίστρια, γιατί ο Καποδίστριας, όπως ξέρετε, είχε πουλήσει όλα τα υπάρχοντά του προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και είχε δεσμεύσει και την περιουσία του. Αυτό το λέω για σήμερα, γιατί όπως ξέρετε όλοι μας και όλες σας πληρώνετε πολλές μαξιλαροθήκες και πολλές κουρτίνες γυναικών συζύγων που βάλανε στο δημόσιο ταμείο τα λεφτά και τα πήρανε. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον να το δούμε από πολλές πλευρές αυτό, πώς η ματαιοδοξία και η καινοδοξία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τρέλα. Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός, τα υπονοούμενα είναι καλά. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, μιλάνε και παραβολικά πολλές φορές. Έχουμε μια παιδεία παραβολική και μια παιδεία η οποία μας βοηθάει να κατανοήσουμε και να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να τα έχουμε όλα στο πιάτο. Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Καποδίστριας για τα 3,5 χρόνια που έμεινε στην θέση του κυβερνήτη στην Αγγλία, το Prime Minister χρησιμοποιείται ως σχεδόν υβριστικός όρος. Εκεί είναι το governor. Είναι ο κυβερνήτης.
κυβερνώ σημαίνει μπορώ να κάνω πολλά. Αν δείτε, αν διαβάσετε, που είναι καλό να διαβάζουμε και ειδικά τους οι νέοι άνθρωποι είναι καλό να διαβάσουν, γενικός, ειδικός, μερικός, συνολικός, πολλά πράγματα στην Ελλάδα, για να μην ακουστώ υπερβολικός, σχεδόν τίποτα στην Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει μέσα από τα like. Το Facebook δεν μπορεί να αλλάξει δυστυχώς πολλά πράγματα, μπορεί να γινόμαστε κοινωνοί. Δεν είναι εκεί η γνώση, εκεί είναι μια πληροφορία που πρέπει να αξιολογηθεί. Η γνώση είναι εδώ και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ο Καποδίστριας όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα σεντ δικό του. Πώς το έλεγε ο πλαστήρας, ένας καλός πολιτικός είναι όταν μπαίνει φτωχός και όταν βγαίνει φτωχότερος. Εδώ, όπως ξέρετε, λίγο πρέπει να τα αντιστρέψουμε και να πούμε μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Και μάλιστα αρκετοί δεν το παραδέχονται. Σας διαβάσω την επιστολή που γράφει σε έναν άνθρωπο, τον οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσετε, γιατί ξέρετε, ο Καποδίσιας κατηγορήθηκε σύν της άλλης για το γεγονός ότι έβαλε το χέρι στα δημόσια ταμεία. Ξέρετε ποιος το γράφει αυτό? Το γράφει ένας ποιητής των μέσων και των τελών του 19ου αιώνα. Και δυστυχώς αυτό το ποίημα, χαθήκανε τα ποίηματα του Ελίτη, χαθήκανε τα ποίηματα του Σεφέρη, του Καβάφη και όλων των άλλων μεγάλων ποιητών και βάλαν ένα ποίημα που κατηγορεί τον Καποδίστρια ότι ήταν μιζαδόρος. Και αυτό το κείμενο, το ποίημα το βάλαν στα παιδιά για να το διαβάζουν στη Δευτέρα Γυμνασίου στο μάθημα της λογοτεχνίας. Αυτό είναι ύβρις. Και όπως ξέρετε είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα στην αρχαία Ελλάδα και στην ΙΝ και στην ΑΗ. Δεν είναι δυνατόν να φτάνει σε ένα παιδί 13-14 ετών και να του μαθαίνεις ότι ο πιο λιτοδίαιτος κυβερνήτης που πέρασε από την Ελλάδα, ο Καποδίστριας έκανε νηστεία, όχι Τετάρτη και Παρασκευή, αλλά έκανε και Δευτέρα. Έβραζε μια κότα, την έτρωγε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή και ξανά από την αρχή. Γι' αυτό, αν δείτε όλες τις προσωπογραφίες του, έχει και μια σωματική διάπλαση που είναι καλό να την ακολουθήσουμε όλοι. Ακριβώς λιτοδίαιτος, όπως πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει. Εμείς δεν ψάχνουμε ανθρώπους να μας πούνε λόγια. Εμείς ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι οι ίδιοι φορείς της αλήθειας. Το πρότυπό τους, η ζωή τους, το παράδειγμά τους, η ζωή τους. Αυτός λοιπόν όταν πήγε να ζητήσει ο Καποδίστριας σε κάποιον, του έκανε εντύπωση ένα ξένο εκεί, φίλο τραπεζίτη, όταν ζούσε στη Γενέβη, του έκανε εντύπωση πώς ζει. Και του απήντησε ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω με πολλά, έχοντας δώσει τα λείψανα όλης της περιουσίας μου, όταν την ίδια στιγμή στην πατρίδα δοκιμάζονται οι πάντες. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να διαβάσετε επιστολές του Καποδίστρια. Διαβάζετε πολλές φορές και διαβάζουμε επιστολές των Αποστόλων, αλλά είναι καλό να διαβάσουμε και επιστολές του Καποδίστρια και των συγχρόνων του. Ο Μακρυγιάννης, για όσους δεν ξέρετε, ήταν εχθρός του Καποδίστρια. Όταν όμως πέθανε, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, τους είπε «Η πατρίδα μας λαϊλατήθηκε». Εγώ δεν ξέρω αν έφταιγε κάποιος άλλος, ο Διάρος, ο Αυγουστίνος, δηλαδή τα αδέλφια του, αλλά ξέρω ότι η πατρίδα μου λαϊλατήθηκε. Θα κρατήσω να σας πω τι άλλο είπε ο αντίπαλος του Μακρυγιάννης για τον Καποδίστρια. Να πάμε και πιο πέρα. Όταν ο Κολοκοτρώνης του είπε «Πώς είσαι έτσι, άρχοντά μου», του επανέλαβε αυτό που του είχαν πει πάρα πολύ, γιατί είχε μείνει μισός που λέει ο λαός μας, του είπε ο Καποδίστριας «Πώς είναι δυνατόν να τρώω όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πεινούν». Εδώ είναι βατάτζης. Εδώ έχει να κάνει με μια παιδεία ιστορική, πολιτισμική, εθνική, ορθόδοξη, στο προσκέφαλό του. Είναι καλό να τα λέμε αυτά. Έχει ενδιαφέρον να λέμε πολλά που τα θεωρούσαμε παλιά δεδομένα, αλλά τώρα τα έχουμε λησμονήσει. Ο καθένας μας και η καθεμιά μας, ειδικά στην περίοδο που ζούμε,
σε μια οικονομική παρακμή, πτώχευση, κρίση, χρεοκοπία, η οποία έχει και την πνευματική της κοινωνική διάσταση, οφείλουμε να έχουμε τα βοηθήματά μας. Ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την Παναγία στο προσκέφαλό του. Όταν δολοφονήθηκε, και είναι καλό αυτό να το γνωρίζουμε και όσοι δεν γνωρίζετε να το μάθετε, πολλές φορές λέει η ιστορία δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 1831, 9 του μηνός. Ξέρετε τι ώρα δολοφονήθηκε? 6:30 η ώρα το πρωί. Προφανώς δεν πήγαινε ή δεν γυρνούσε από διασκέδαση αυτός ο άνθρωπος. Πήγαινε στον όρθρο. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν πήγαινε στον όρθρο γιατί τον περίμεναν οι κάμερες, θα το λέγαμε σήμερα. Ή δεν πήγαινε στο Άγιο Όρος γιατί θα τον βλέπανε οι κάμερες, αλλά γιατί αυτή ήταν η παιδεία του. Αυτή ήταν η παράδοσή του. Τι όμορφη λέξη, παράδοση. Παραδίδω. Ο Παπαφλέσσας το έλεγε πολύ ωραία, ο οποίος είχε στείλει στον Καποδίστρια μια επιστολή, του λέγε «Άρχοντά μου, για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας». Προσέξτε διατύπωση. Δεν λέει εγγόνια. Παιδιά των παιδιών. Αυτό που λέει ο λαός, ότι του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου. Έχει μεγάλη αξία να πιαστούμε από αυτές τις απλές έννοιες, που είναι όμως τόσο σημαντικές, πρωταγωνιστικές. Σήμερα έχουμε βουλιάξει. Αυτή είναι η παραδοχή που πρέπει να ξέρουμε. Και έχουμε βουλιάξει γιατί βρισκόμαστε, βρεθήκαμε και θα βρεθούμε χωρίς σωσίβιο, χωρίς πλοίο ναυαγοσμιστικό το οποίο θα μας σώσει. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο Καποδίστριας. Δυστυχώς όμως, πάρα πολύ, να πούμε τα ίσα, να πούμε και τα ζαρωτά που λένε και οι πόντοι. Να πούμε τα στραβά, να πούμε και τα ανάποδα. Αν σήμερα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, είναι γιατί πετάξαμε στο καλάθι των αχρήστων τον Καποδίστρια και όλους αυτούς. Ή πήραμε τον Καποδίστρια και τον κάναμε κόμμα. Ή πήραμε τον Καποδίστρια και τον κάναμε πρόγραμμα που στραγγάλισε τους Δήμους. Οι Βαβαροί, ξέρετε τι κάνανε όταν ήρθαν στην Ελλάδα? Καταργήσανε δύο πράγματα. Καταργήσανε τους Δήμους και τις κοινότητες και καταργήσαν τα μοναστήρια. Αν μπορώ να το βάλω στο σήμερα και στο χθες, το πρότεινο και στο αύριο, ομολογώ ότι εμένα με ενδιαφέρει να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, οι Δήμοι, οι κοινότητες που οργάνωσε ο Καποδίστριας και τους έδωσε περισσότερες ουσίες, ήταν βασισμένα στα κοινά των Ελλήνων. Στη δημογεροντία, στον κοινοτισμό, στην επανάσταση. Μας κρατήσανε δύο πράγματα. Η Εκκλησία και οι κοινότητες. Αν δεν ήταν αυτά τα δύο, σήμερα ενδεχομένως η ιδιαίτερη μου πατρίδα, και μιλώ για τη Θράκη, και τα βλέπετε τι γίνονται τώρα αυτά με πάρα πολύ προκλητικό τρόπο, αν δεν υπήρχαν οι κοινότητες και η Εκκλησία, σήμερα, γιατί είμαστε η τελευταία περιοχή της πατρίδας μας που απελευθερώθηκε, στα σχολικά βιβλία γράφουν ενσωματώθηκε, να το σημειώσετε και αυτό, λες και η Ελλάδα κάνει υπεραλιστικό πόλεμο. Αν όσοι έχετε διαβάσει τουρκικά βιβλία που τώρα μπορείτε να τα μεταφράσετε άνετα τεχνικά, θα δείτε ότι η Ελλάδα είναι μια υπεραλιστική χώρα. Τα σχολικά βιβλία γράφουν ενσωμάτωση Μακεδονίας, ενσωμάτωση Θεσσαλίας, ενσωμάτωση Θράκης. Η Ελλάδα κάνει επεκτατικούς πολέμους, όπως καταλαβαίνετε. Να επανέλθω όμως, αν και αυτά νομίζω ότι είναι εξίσου σχετικά με όλα συζητάμε απόψε. Αν μπορώ να κρατήσω 3-4 κομμάτια, σημεία, συνιστώσεις της παράδοσης που κουβαλάει ο Καποδίστριας και συνεχίζει, θα μπορούσα να πω, πρώτον, δημιουργεί οικονομική πολιτική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεταξύ των πρώτων ενεργειών του είναι να φτιάξει τράπεζα. Σας λέει τίποτα αυτό για το σήμερα? Το δεύτερο είναι να μορφώσει τους ανθρώπους. Τι όμορφη λέξη. Μόρφωση. Παλαιότερα, όταν διάβαζε κάποιος το ένα βιογραφικό ενός ανθρώπου και έγραφε «τέλειωσε το γυμνάσιο», λέγαμε «αυτός είναι μορφωμένος», «αυτός είναι καλλιεργημένος». Τώρα όταν διαβάζουμε τα βιογραφικά λέμε «αυτός έχει πτυχία». Προσέξτε όμως πόσο μεγάλη διαφορά έχει
Όταν ένας άνθρωπος όπως ο Καποδίστριας φεύγει από την Κέρκυρα, είχε οικονομική παιδεία. Στην Πάντοβα, όταν πήγε και σπούδασε στην Ιταλία, είχε οικονομική επιφάνεια. Δεν στάλθηκε όμως τυχαίως να σπουδάσει ιατρική. Στάλθηκε γιατί έπρεπε ξανά να επιστρέψει στην Κέρκυρα και στα Ιόνια νησιά για να προσφέρει στην πατρίδα που χυμαζόταν. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ελληνική ιστορία και παράδοση. Ο Καποδίστριας ήταν ένας τέτοιος γιατρός που εξέταζε δωρεάν. Τι ωραία λέξη επίσης. Δωρεά. Ελάβετε και δωρεά δότε. Η ιστορία του έδωσε δωρεά, αλλά δυστυχώς, όπως ξέρετε, η άλλη πλευρά του την πήρε. Να πάμε και πιο πέρα. Ποιος είναι αυτός σήμερα ο οποίος παρατάει τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, μίας εκ των υπερδυνάμεων της εποχής, για να γίνει κυβερνήτη σε μια πεντοκοσμική χώρα, θα το λέγαμε σήμερα. Η Ελλάδα μέχρι πού ήταν? Ήταν μια κατεστραμμένη χώρα σε βαθιά χρεοκοπία, είχε κηρύξει ήδη. Το λέει πολύ ωραίο συνοδοιπόρος του και ο συναθλητής του, ο Δημήτριος ο Υψηλάνης. Όταν πήραμε το πρώτο δάνειο, να δώσουμε και τη σύγχρονη διάσταση, όταν πήραμε το πρώτο δάνειο το 1826, ο μοναδικός ο οποίος αντέδρασε και έστειλε επιστολή και στην Εθνοσυνέλευση και στον Καποδίστρα ήταν ο Δημήτριος Υψηλάνης. Ξέρετε τι έγραψε? Ότι οι Έλληνες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία τους για να την πουλήσουν τόσο φθηνά στον πρώτο τυχόντα. Να το ξαναπώ, γιατί είναι για το σήμερα. Οι Έλληνες έχουν πληρώσει την ελευθερία τους πολύ ακριβά για να την πουλήσουν τόσο φθηνά στον πρώτο τυχόντα. Αυτά τα γράφει το 1826 ο Δημήτριος Υψηλάνης στον Καποδίστρια και στην Εθνοσυνέλευση. Θα λέγαμε ότι 200 χρόνια μετά δικαιώθηκε όλη αυτή η διαδρομή. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε μια, όχι απλώς ανωτελεία, αλλά να σταθούμε λίγο. Στην Ελβετία ο Καποδίστριας δεν πήγε για διακοπές. Δεν πήγε για να αναρρώσει αποφυματίως όπως ήταν πολύ γνωστό και διαδεδομένο εκείνη την εποχή. Στην Ελβετία σήμερα, έχει ενδιαφέρον αυτό να σας το πω, μόνο το Σύνταγμα, αγαπητέ Θανάση, μόνο τα καντόνια, τη συγκρότηση, τα δημοψηφίσματα. Κάνουν δημοψηφίσματα, μπορεί για κάποιους να σας ακουσεί αστείο, αλλά κάνουν δημοψηφίσματα ακόμη και για τα πιο απλά ζητήματα. Δεν εννοώ ότι είναι αυτό πάντοτε καλό. Δεν εννοώ ότι αυτό είναι πάντοτε το σωστό. Στη Βέρνη και στη Γενέβη έχουν δύο αγάλματα του Καποδίστρια και είναι ο επίτιμος δημότης της Γενέβης. Είναι ο επίτιμος πολίτης της Γενέβης. Ψάξτε να βρείτε αγάλματα του Καποδίστρια στην Ελλάδα. Κάντε αναζήτηση μόλις πάτε σπίτι αύριο. Να δούμε πόσα είναι. Όχι απλώς ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Γιατί έχει σημασία πλέον να δούμε ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φτάσουμε άλλο τόσο kitsch. Στις Βρυξέλλες, εκτός των άλλων που λένε για την Ελλάδα, λένε και τα εξής. Η Ελλάδα έχει 10 σπίτια ο καθένας, αλλά και τα 10 είναι άσχημα. Αυτό να το αντιπαραβάλλω με αυτό που έλεγε ο Εμπεδοκλής, που έλεγε ότι οι Έλληνες τρώνε σαν να είναι να πεθάνουν αύριο, αλλά χτίζουν σπίτια σαν να είναι να μην πεθάνουν ποτέ. Να πάμε και πιο πέρα τη σκέψη μας. Αν δεν υπήρχε η Κέρκυρα και η Ιόνιος πολιτεία, σήμερα πώς θα ήταν όλο αυτό το οποίο ξέρουμε ως Καποδίστριας? Είχε μια παιδεία, είχε μια κουλτούρα, είχε έναν πολιτισμό. Στη Ρωσία έγινε σε νεαρή ηλικία τρίτος στην τάξη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένας άσημος, θα το λέγαμε επίσης σήμερα, γιατρός από την Κέρκυρα, δηλαδή από μια μικρή νησίδα στον κόσμο που σήμερα, όπως ξέρετε, είναι τεράστιος, να γίνει τόσο γρήγορα Υπουργός Εξωτερικών. Και άμα δεν ήταν ο Μέτερνιχ, αν δεν ήταν οι Άγγλοι, παίξαν ένα σημαντικό ρόλο ακόμα και στη δολοφονία του. Πάντοτε βρίσκονται κάποιοι δοσύλλογοι συνεργάτες που παίζουν κάποιο ρόλο. Το λέω αυτό γιατί εδώ στην Πιερία, όπως ξέρετε,
Η δική μου οικογένεια είναι θύματα, έχει θύματα αυτής της διαδικασίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι με γνωρίζουν εδώ προσωπικά και τη διαδρομή της οικογένειάς μου και τη δική μου. Η δική μου οικογένεια έχει και θύμα από τη γενοκτονία και ορφανό και αγνοούμενο. Δυστυχώς, επειδή δεν τιμωρήθηκε αυτό το έγκλημα, έχει και θύμα και ορφανό και αγνοούμενο από τους Ναζί. Θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται για ανάδειξη των ολοκαυτωμάτων πηγάζει και από την ανιδιοτέλεια που έδειξε ο Καποδίστρας προκειμένου να τεκμηριώσει και να φέρει στο φως τα άγνωστα ολοκαυτώματα που συνέβησαν, προσέξτε, ύβρις. Κατηγορούν τον Κολοκοτρώνη ότι έκανε γενοκτονία στην Τρίπολη. Αυτό είναι ίσως από τις μεγαλύτερες ύβρις. Περιμένω ακόμα την έμεσης να επέμβει. Ο Κολοκοτρώνης γράφει ότι αν δεν διέταζα 7 μέρες, λέει, το άτιμο από την είσοδο του Σαραγιού μέχρι την έξοδο του κάστρου δεν πάτησε σε χώμα. Αυτό το πήρανε διάφοροι και το κάνανε σημαία. Σε λίγο θα κατηγορήσουν τον Καποδίστρια. Τον κατηγορήσαν ήδη και τον κατηγορούν στα παιδιά μας. Θα τον κατηγορήσουν ότι ήταν ένας από αυτούς. Ομολογώ όμως ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο καθένας, όπως ξέρετε, έχει μια διαδρομή. Φαντάζομαι οι διοργανωτές, αγαπητέ Κώστα, θα έχουν συμφωνήσει για να γίνει και μια συζήτηση, έτσι, ωραία. Άρα, όσοι επιθυμείτε, εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω λίγα ακόμα πράγματα. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να καταλήξω λέγοντας τα εξής. Το ζητείτε ηγέτης, προφανώς, είναι μια παραδοχή που πρέπει να την κάνουμε όλοι μας ή φαντάζομαι ότι την έχουμε θεμελιώσει όλοι μας. Προσωπικά, όταν μικρό παιδί διάβασα αυτό το βιβλίο που σας είπα, το οποίο είναι καλό να το αναζητήσετε, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο, το οποίο αφορά ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι είναι παρακαταθήκη για πάρα πολλούς ανθρώπους, ένιωσα την ανάγκη να ξαναπιάσω το νήμα από την αρχή, ένα νήμα το οποίο είχε κοπεί, κάπου είχε κοπεί. Είχε κοπεί στον Καποδίστρια, είχε κοπεί στον Κολοκοτρώνη, είχε κοπεί στον Μακρυγιάννη, είχε κοπεί παρόλες τις ανθρώπινες αδυναμίες τους, ομολογώ, είχε κοπεί στον Υψηλάντη, τον Αλέξανδρο και τον Δημήτριο, γενικώς είχε κοπεί κάπου. Ομολογώ όμως ότι για μένα το 21 και ειδικά η περίοδος του Καποδίστρια είναι πρότυπο αγωνιστικότητας για την πατρίδα μας. Με την έννοια που δίνει ο Γιαναράς στην αγωνιστικότητα, δηλαδή της αγωνίας για την πατρίδα μας. Αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ειλικρινείς, πέρα από προπαγάνδες που έρχονται από διάφορες πλευρές εντός και εκτός Ελλάδος, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ο καθένας επίσης παραδειγματίζομαι πάρα πολύ από τους ποιητές μας, όλοι κάποια στιγμή γράψατε ποιήση, έστω και ένα στίχο, πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Προσωπικώς επιλέγω να πάω με τον Καποδίστρια γιατί και να αφήσω πολλούς πίσω. Το επιλέγω αυτό γιατί φτάσαμε σε μια στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα έχουμε εθνική πολιτική, θα έχουμε εξωτερική πολιτική, θα έχουμε οικονομική πολιτική, θα έχουμε κοινωνική πολιτική με την έννοια που έχει και έχει ο Καποδίστριας. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει «Μα το 1828 δεν είναι το 2017». Προφανώς το 1828 ήταν πολύ πιο δύσκολο από το 2017 και αυτή είναι η άποψή μου. Το 1828 ο Καποδίστριας όταν ήρθε στον Ναύπλιο παρέλαβε μια κατεστραμμένη χώρα όχι μόνο εθνικά, βιολογικά αλλά και πνευματικά, πολιτισμικά. Οι άνθρωποι δεν ξέραν να διαβάζουν. Πού? Στον τόπο που γέννησε τα γράμματα. Ο Καποδίστριας έφτιαξε όμως κοινωνική πολιτική. Ο Καποδίστριας, για όσους δεν ξέρετε, είναι υπεύθυνος για τρεις όμορφες πόλεις που μετέπειτα φυσικά καταστράφηκαν από την αντιπαροχή και όλο αυτό το κίτς, το τερατούργημα, το σαφιοκάραβο της στεριάς, την πολυκατοικία που κατέστρεψε όλη την Ελλάδα. Έχει φτιάξει τρεις πόλεις που ενδεχομένως δεν τις ξέρετε. Το σχέδιο πόλης που έχει φτιάξει ο Καποδίστρας με το Σταμάτη Βούλγαρο, τον Κερκυραίο συνοδοιπόρο, τον Ναύπλιο, την Τρίπολη και την Πάτρα. Και αν δεν δολοφονούνταν θα είχε φτιάξει και άλλες πόλεις. Σήμερα ευτυχώς προσωπικώς ζω σε μια πόλη που έχει σχέδιο, που έχει αρχή, μέση και τέλος, όπως είναι Αλεξανδρούπολη, αλλά ψάχνω να βρω πόλεις.
όπως ξέρετε, από την πόλη προέρχεται ο πολίτης και ο πολιτισμός μας. Ψάχνουμε ακόμα να βρούμε πολίτες και πολιτισμούς. Ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λέει ο Εσχύλος, πολίτε χρήλα είναι τα κέρια. Τα σημαντικά, τα μείζωνα, τα κέρια, τα πρωταγωνιστικά. Δεύτερον, οικονομική πολιτική, πολύ ενδιαφέρον. Έχετε αναρωτηθεί όλοι σας πώς θα ήταν η Ελλάδα αν είχαμε ηγέτες. Που βεβαίως κάποιοι λένε μπορεί και να μην είναι ένας. Στην Επανάσταση που λένε και η ενότητα, η Επανάσταση πρέπει να είναι αυτό, η Επανάσταση. Στην Επανάσταση δεν ήμασταν ενωμένοι όπως ξέρετε. Και είχαμε συλλογική ηγεσία. Κάναμε δύο εμφυλίους πολέμους. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράδοση που πρέπει να την έχουμε υπόψη μας. Μοναδικός που τους ένωσε μέχρι κάποιο διάστημα ήταν πίσω ο Καποδίστριας, γιατί είχε αυτή την ευγενική μορφή και γιατί είχε μια μορφή που μπορούσε να πείθει. Αλήθεια, ποιος πείθει σήμερα? Ποιος μπορεί να μας πείσει σήμερα? Έχουμε ακούσει τα πάντα. Και κυρίως έχουμε ακούσει ένα μοναδικό στοιχείο της ανθρώπινης προσωπικότητας που για μένα θα μπορούσε να είναι μηδαμινό, ελάχιστο, και είναι το ψέμα. Από ψέμα είμαστε ως εδώ. Τέλος, θα σας αναφέρω κάτι το οποίο το γράφει ο αντίπαλός του. Ένας επίσης αντίπαλος του Καποδίστρια ήταν ο Τερτσέτης, ο οποίος όπως ξέρετε μετά, βλέποντας όλα αυτά, αθώωσε τον Κολοκοτρώνη. Ψάχνουμε επίσης να βρούμε και τέτοιους ανθρώπους. Θέλω να σας πω τρία πράγματα και να κλείσω. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο για μένα με εμπνέει, γιατί είναι μια στοιχειώδη πράξη απέναντι στους προγόνους μου. Πρόγονό μου θεωρώ και τον Καποδίστρια και όλους. Η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχει περίπου 20 με 25 χιλιάδες θύματα τους Ναζί και τους Βουλγαρούς. Έχουμε δώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ιστορίας μας σε ψυχρό δολοφόνους και εκτελεστές οι οποίοι δεσεφάστηκαν την ανθρώπινη ζωή. Μου θυμίζει αυτό το οποίο γινόταν στην Επανάσταση. Για όσους δεν ξέρουν, ο Καποδίστρια είχε στείλει μια επιστολή που έλεγε το εξής στους ξένους. Προσέξτε τους Έλληνες γιατί θα τους αφανίσουν. Εκεί τους βάζουν σκοποβολή ζωντανούς και τους σκοτώνουν. Σας θυμίζει τίποτα με αυτό που έγινε στις πλατείες των χωριών μας που βάζαν τους ανθρώπους και τα παιδιά σκοποβολή οι Γερμανοί? Που λέγανε οι Γερμανοί έχουν πειθαρχία, λέει, και δεν κάνουνε. Και βιασμούς, όπως ξέρετε, κάνανε και αντίπεινα κάνανε χωρίς να υπάρχει πρόκληση. Από τα 1170 ολοκαυτώματα, ελάχιστα έως στα χέρια, έτσι στα δάχτυλα του ενός χεριού, είναι που γίνανε με βάση πράξεις που γίνανε αντιστασιακές. Και από την άλλη υπάρχει και μια πράξη που πρέπει να την κάνουμε όλοι μας. Είναι μια πράξη ανάδειξης όλων αυτών των ολοκαυτωμάτων που γίνανε και δυστυχώς συνεχίζονται και είναι ατιμόρυτα. Αν τιμωρούνται, για παράδειγμα, αυτό το οποίο έγινε στη Σμύρνη, θα επαναλαμβανόταν αυτό που έγινε στον Ταχάου. Αν τιμωρούνταν αυτό το οποίο έγινε, γιατί το δικό μας Ταχάου είναι τα σχολιά και οι εκκλησίες που βάλαμε φωτιά και κάψαν τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό είναι το δικό μας Auschwitz. Ο Μακρυγιάννης λοιπόν γράφει από μνημονέματά του, καλό να το διαβάσετε, έχει τα ανθρώπινα, έχει τις αδυναμίες όπως τις έχουμε όλοι μας. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, άλλοι διεκδικούν το αλάθη του μακριά από μας. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να σας διαβάσω αυτό, να σας πω αυτό που λέει. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε ο Μακρυγιάννης, εγώ ένα ξέρω, ότι η πατρίδα μου, λέει, λατήθηκε, διατιμήθηκε, το λέει. Πάρα πολύ ωραίο ρήμα, διατιμήθηκε η πατρίδα μου. Η λέξη διατίμηση που μικρά παιδιά την ακούγαμε για τη λαγάνα που μας δίνανε κάθε καθαρή Δευτέρα. Τιμή διατίμησης. Το γράφει ο Μακρυγιάννης γιατί ήξερα από εμπόριο. Ξέρετε, αυτό όμως που γράφει είναι έξω από το εμπόριο, αλλά είναι συναφές με την παράδοσή μας. Γράφει ότι εγώ δεν ξέρω ποιος φταίει, εγώ δεν ξέρω αν έκανε σφάλματα όπως έκανε ο Καποδίστριας, αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Καποδίστριας κυβέρνησε αγγελικός. Μακάρι να μπορούσα να επαναλάβω σήμερα ότι η πριν, έστω και αν ακουστεί απόλυτο, και η νυν και η αΐ και οι επόμενοι, θα μπορούσαν να κυβερνήσουν αγγελικός. Το γεγονός ότι οι άγγελοι κυβερνούν με τον τρόπο που ξέρουμε θα μπορούσαν και να είναι και ένα πρότυπο εξουσίας, ηγεσίας που τόσο το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Βασκέδης λόγος για τον Καποδίστρια. Μαθαίνουμε ότι ο Καποδίστριας αρνήθηκε ακόμη και σύνταξη από την Ρωσική Αυτοκρατορία, φίλοι ακροατές, για να μην θεωρηθεί μισθοδοτούμενος από τους ξένους. Αλλά και την ελληνική αποζημίωση για τη θέση του ως αρχηγού κράτους αρνιόταν στεναρά τόσο από το Πανελλήνιο, την κυβέρνηση δηλαδή, όσο και από την τέταρτη Εθνοσυνέλευση του Άργους του 1829, φτάνοντας να ξοδέψει όλη την προσωπική του περιουσία για το καλό της πατρίδας. Πούλησε μέχρι και τις πολύτιμες πέτρες από τα παράσημά του. Αυτός ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, ο ανιδιοτελής άνθρωπος που παρέλαβε χάος και έκανε τα πάντα για να φτιάξει κράτος. Και αυτό το «τα πάντα» ποτέ δεν ήταν πιο κυριολεκτικό. Ο Καποδίστριας ήταν ιδιαίτερα λιτοδίαιτος όταν ανέλαβε κυβερνητικά καθήκοντα, καθώς πώς ήταν, λέει, δυνατόν να τρώει καλά όταν ο εξαθλειωμένος λαός γύρω του πεινούσε και ζούσε σε χαλάσματα. Κάναμε αυτή την εκπομπή, φίλοι μας, για να αφήσουμε ένα μικρό ίχνος πάνω σε όσα λέγονται για τον Καποδίστρια. Πολλές εκπομπές και πολλοί ώρες ομιλίες και δεν θα ήταν δυνατόν να αναδείξουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες την προσωπικότητα του Καποδίστρια. Να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας μέχρι τώρα. Ελευθερία από Καστοριά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για ό,τι εστάλει. Κυρία Παντελίδου από Σαλαμίνα, Πόπη από Θρακομακεδόνες, Γαλήνη από Μενίδη, Ευαγγελία από Χαλάνδρη, Κατερίνα από Κόρινθο, Θεοδόρα από Καλλιόπη, Βάσο από Βρυλίσια, Κανέλα από Άγιο Δημήτριο, Βασιλική από Γλυκά Νερά, Σταματία από Καλαμπάκα, Μαριάννα από Κρήτη, Βασιλική από Λαμία, Μαντό από Κεσαριανή. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη του Σφακιανάκη για την όμορφη μουσική και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή, προτείνουμε το βιβλίο «Ο φίλος μας ο Νάσος» για μικρά παιδιά, έχει ένα χαριτωμένο και κατακίτρινο εξώφυλλο. Συγγραφέας του είναι η Ρο Παπαδοπούλου, νηπιαγός και μητέρα που διαπραγματεύεται το θέμα του δυσλεκτικού παιδιού. Η Αγγελική Δελεχά εικονογραφεί το πολύ όμορφο αυτό παιδικό βιβλίο εξαιρετικά. Από τις εκδόσεις Θύρα το βιβλίο. Κεντρική διάθεση Σταμούλης. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.